είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια της Ελλάδος να αποκαταστήσει ένα κλίμα φορολογικής δικαιοσύνης και να εισπράξει φόρους εκεί που οφείλονται. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και στις δύο περιόδους που εξέφρασε αντιπολιτευτικό λόγο, και στην περίοδο 12-15 όταν ήταν πράγματι στην αντιπολίτευση, αλλά και στην περίοδο 15-18 που πολλές φορές διακρίθηκε από την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση αντί στην έμφαση στο δικό του έργο, δημιούργησε στον κόσμο μια εικόνα ότι μπορούν να εισπραχθούν, είχαν επίσης προγραμματικές δηλώσεις, 3 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτές τις λίστες. Και 4 κάποιοι υπουργοί. Ο στόχος ήταν προφανής, να δημιουργήσει στον κόσμο την αίσθηση ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει φέρνοντας εύκολες λύσεις. Λύσεις οι οποίες δεν απαιτούν φόρους ή θυσίες του ελληνικού λαού. Σε αυτό το πολιτικό σκέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ διαψεύθηκε πλήρως και μνημόνια έφερε και φόρους επέβαλε και συντάξεις μείωσε και τελικά δεν εισέπραξε παρά 114 εκατομμύρια ευρώ μέχρι πέρυσι στα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Το δεύτερο προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα ηθικού πλεονεκτήματος. Να πει δηλαδή ότι άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονταν με το παλιό, όπως το ονομάζει, πολιτικό καθεστώς, ήταν αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις περίφημες λίστες και να χτίσει ένα πολιτικό επιχείρημα πίσω από ένα οικονομικό θέμα. Και αυτό κατέρευσε.